γνωριστήκαμε τον Απρίλιο του 2010 σε μια καφετέρια. Ήταν με την κουμπάρα σου. Η κουμπάρα μας γνώρισε. Ήταν φαντάρος τότε και βγήκαν να τα πούνε μετά από 6 μήνες που έρθω στην Κύπρο. Και είχαμε βγει τότε έτσι χαλαρά για ένα καφέ. Ήτανε κάτω πλάκα το μεθυστό σας βιβλίο. Είχαμε πάει πλάκα, στα Θυσία είχαμε πάει. Σε ένα μαγαζί έτσι με μία αυλή. Με ένα κήπο που είχε. Καλά, ήταν αμήχανα, γιατί ήμασταν 20 χρονών και ήταν μικρά παιδάκια. Η πρόταση έγινε με ένα πολύ ωραίο δείγμα που συγκλήμασα, μπροστά από τον Τζάκι. Με είχε εκνευρίσει πάρα πολύ. Είχα πάει πολύ νευριασμένη. Επίτηδες με είχα νευριάσει. Κοκάλο σαρίνο. Και μετά έκλεινα ξανά για 2 ώρες. Εγώ όταν τον γνώρισα τον Γρηγόρη ήξερα ότι έφτιαξε το πρώτο. Αλήθεια. Ο Γρηγόρης όταν με είχε προδοθεί, δεν με είχε λεπτομιώσει. Μου λέει λίγο σφούλιο τώρα. Στην ίδια μου μακριά. Δεν μπορούσε γελιά. Αλλά μετά ήμουν αρκετά μάχη. Πρώτη φορά που σε είδα. Θα το βρίσκω σε ερωτεύτηκα καλύτερα. Τώρα θα πει τα τελευταία 2 χρόνια σκεφτόμασταν να πει από εδώ. Ναι, θα το ξανακάνω. Ήταν πολύ όμορφο. Η πιο ωραία στιγμή, εγώ νομίζω για μένα σαν νύφη, ήταν η διαδρομή από το σπίτι μέχρι την εκκλησία που είδα το γαμπρό. Εγώ συγκινήθηκα πολύ όταν σε περίμενα στις σκάλες. Είχα ένα άρχος άμα έρθες. Να μείνουμε μαζί με τα ματιά γερά μου, τα ευελπιστώ. Με υγεία. Θα μείνουμε. Πολλά παιδάκια. Πολλά, πολλά. Και στο χωριό, να φύγουμε από την Αθήνα. Υπόσχομαι λοιπόν να σε αγαπώ για πάντα, να σε προσέχω για πάντα και να σε κάνω πάντα όσο πιο ευτυχισμένη μπορώ. Σε αγαπώ. Κι εγώ. Υπόσχομαι και εγώ, να σας αγαπώ για πάντα, να είμαστε πολύ ευτυχισμένοι μαζί και να σε προσέχω μέχρι τα βαθιά γερά μου.